41-18-602 και 210-41-18-640. Ομοίως και η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@papakipradio.com. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Επιστρέψουμε στο βιβλίο του Γέροντα Τρίφωνα του Βάσων, μικρά εωθηνά καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης που μας κάνει να σκεφτούμε και να αναρωτηθούμε για ποικίλα θέματα της πνευματικής ζωής. Το βιβλίο από τις εκδόσεις En Blo μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στην Αγία Τριάδα. Κόσμος ως μυστήριο. Κάθε τι που ζει και αναπνέει είναι ιερό και ωραίο στα μάτια του Θεού. Όλος ο κόσμος είναι ένα μυστήριο. Όλη η κτήση είναι μια καιωμένη βάτος των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και ο άνθρωπος στέκεται ως ιερεύς ενώπιον του θυσιαστηρίου της κτήσεως, ως μικρόκοσμος και μεσίτης. Αυτή είναι η αληθινή φύση των πραγμάτων, ή όπως ψάλουμε σε έναν ορθόδοξο ύμνο, ή των πραγμάτων αλήθεια. Φτάνει μόνο να έχουμε τα μάτια της πίστεως για να το βλέπουμε, λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Τα λόγια αυτά ηχούν τόσο αληθινά σε μένα, τόσο ως ορθόδοξο χριστιανό, όσο και ως άνθρωπο που αγαπούσε πάντα την Ύπεθρο και αναζητούσε ευκαιρίες να είναι κοντά της. Η Ορθοδοξία ποτέ δεν θεώρησε ότι το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι υπάρχουν για να λαιλατούνται, αλλά ανέκαθεν έβλεπε τον πλανήτη ως τον τόπο που πρέπει να φροντίζουμε, να προστατεύουμε και να διατηρούμε για τις επόμενες γενιές. Οι απέραντες παιδιάδες της Ρωσίας λαιλατήθηκαν την εποχή που στην εξουσία ήταν οι άθεοι Σοβιετικοί. Τα μεγάλα δάση που περιέβαλαν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πόλεις κτισμένες από πέτρα, αποψηλώθηκαν από τους Τούρκους που έκτιζαν μόνο με ξύλο. Η Εκκλησία μας έχει ειδικές ευχές και αιτήσεις και προσεύχεται υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών. Ζητά δε από το Θεό προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Υπάρχει ακόμη και μια ειδική ευχή που αναπέμπουμε σε καιρό σεισμών. «Η γη αγλώσσος βοά στενάζουσα, τι με κακή μιένετε πολλοίς πάντες άνθρωποι, και η μόνο δεσπότης φιδόμενος μόνην εμέ μαστίζει. Λάβετε αίσθησιν και εν μετανία των Θεών εξηλεώσαστε». Η Ορθοδοξία εκφράζει μια βαθιά συναντήληψη της κτήσεως, καθώς και τον ιερατικό ρόλο του ανθρώπου εντός αυτής. Ως πλάσματα που έχουμε τη δύναμη να αλλάζουμε και να αναδιαμορφώνουμε τον κόσμο, είμαστε διορισμένοι από τον Δημιουργό να λειτουργούμε ως καλοί οικονόμοι. Όπως ολόκληρος ο κόσμος λατρεύει τον κτίστη, έτσι και εμείς χτίζουμε εκκλησίες που αντιπροσωπεύουν μικρογραφίες του λατρευτικού σύμπαντος. Ας μην ξεχνάμε ότι η υπόσχεση της λύτρωσης αφορά ολόκληρη την κτήση. Είναι η σωτηρία που απεργάστηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στα δύσκολα. Η Ορθοδοξία δεν είναι πάντα εύκολη. Ωστόσο στην ενορία μας καμιά φορά νιώθουμε ότι μας την κάνουν ακόμη πιο δύσκολη. Από μερικούς χώρους λείπει η χαρά, κάτι που δεν είναι ίδιον της πίστης μας, αλλά οφείλεται στην αδυναμία των ανθρώπων που συγκροτούν την Εκκλησία. Αυτό βεβαίως είναι αναμενόμενο,
δεδομένου ότι η Εκκλησία είναι ιατρείο ψυχών και άρα χώρος ασθενών. Μην αφήσετε ποτέ κάποιον κακοπροαίρετο, ενωρίτη ή τραχή ιερέα να σας οδηγήσει έξω από την Εκκλησία. Είναι και δικό σας σπίτι. Και όπως συμβαίνει με τις δυσλειτουργικές οικογένειες, εκεί ακριβώς μπορεί να επέλθει πολλή ορίμανση. Προσευχηθείτε για τον ιερέα σας και για τους ανθρώπους που σας δυσκολεύουν. Ζητήστε τη βοήθεια του Αγίου Ιωάννη του Θαυματουργού, Επισκόπου Σαν Φρανσίσκο, που ήταν στοργικός ιερέας και ποιμένας. Συμφωνώ ότι θα ήταν προτιμότερο να είχατε έναν καλό παπά, σπουδαίο πνευματικό και δυνατό ομιλητή, αντί για αυτόν που δεν βρίσκει ποτέ λίγο χρόνο και για σας. Μπορεί οι ομιλίες του να είναι κουραστικές, ως εξομολόγος να είναι αυστηρός, να του λείπουν κάποιες δεξιότητες, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία είναι πάντα και δικός σας τόπος. Ωστόσο, αν είναι για την ωφέλεια τη δική σας και των παιδιών σας, αναζητήστε οπωσδήποτε τη δυνατότητα μιας καλύτερης ενορίας στους κόλπους της οποίας θα μπορέσετε να προχωρήσετε πνευματικά. Είναι καλύτερα να φύγετε από μια δυσλειτουργική ενορία παρά να εγκαταλείψετε την Εκκλησία. Τελικά η ζωή μας στην Εκκλησία είναι η ζωή με τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Δεν θα σας προδώσει ποτέ, γιατί Αυτός είναι η πηγή της χαράς και της αγαθότητας. Η Εκκλησία του ανήκει. Και το γεγονός ότι οι διάκονοι δις καμιά φορά μας απογοητεύουν, δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι η πηγή της ζωής και ο τόπος της πνευματικής μας θεραπείας. Ορθοδοξία, θρησκεία ή χριστοκεντρικός τρόπος ζωής. Η Ορθοδοξία δεν είναι μια θρησκεία, αλλά ένας χριστοκεντρικός τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής έχει τη θεραπεία για ό,τι μας ταλαιπωρεί και τη δύναμη να μας φέρει πίσω στην κατάσταση της πνευματικής υγείας και πληρότητας, την οποία είχε στην πρόθεσή του ο Θεός όταν μας δημιούργησε. Επειδή η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, μπορεί να προσφέρει τη μεταμόρφωση της καρδιάς που συντελείται όταν έχουμε προσωπική κοινωνία με τον Δημιουργό μας. Η μεταμόρφωση αυτή ξεκινά με τη μεταστροφή, με τη στιγμή δηλαδή εκείνη κατά την οποία αποφασίζουμε να στραφούμε προς το Θεό και να δημιουργήσουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του. Όταν απαρνούμαστε τον παλιό εαυτό μας, η χάρη του Θεού μας αλλάζει. Και ενώ μετά την πτώση επικράτησε η αμαρτία, δια της μετανοίας επανερχόμαστε στην προπτωτική κατάσταση. Ο γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνιτσα έγραφε: «Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψη αιωνιότητος και ζωής. Οι άγγελοι πανηγυρίζουν επειδή ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό Του μυστικά στο πλάσμα Του, τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη φύση μας έγινε μέρος του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος και αυτό είναι μεγάλο δώρο το οποίο δεν εκτιμούμε καν. Αντιθέτως, έχουμε ρατζωθεί στα πράγματα αυτού του κόσμου. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προετοιμαστούμε για την αιωνιότητα, να υπερνικήσουμε το κακό και να είμαστε πάντοτε με τον αιώνιο Πατέρα μας». Ελευθερίας και αγάπης. Ίσως γνωρίζεις άτομα που απορούν και το δείχνουν όταν η συζήτηση πάβει να περιστρέφεται γύρω από το άτομό τους. Θυμάμαι κάποιον που περίμενε μια στιγμή απάυση στην κουβέντα για να στρέψει και πάλι την προσοχή των συνομιλητών του στο πρόσωπό του. Όποιο και αν ήταν το θέμα,
του έδινε την ευκαιρία να μιλήσει ως αυθεντία και να θυμηθεί μια στιγμή της ζωής του που άξιζε την προσοχή μας. Ο Κύριος επιθυμεί μια σχέση μαζί μας και σαν το νεαρό εραστή που πολιορκεί την αγαπημένη του, της δίνει αμέριστη προσοχή και θέλει να γνωρίζει τα πάντα γύρω από αυτή. Έτσι μπορούμε και εμείς να πολιορκούμε το Θεό. Η σχέση μας μαζί του άρχισε τη στιγμή της σύλληψής μας στη μήτρα της μητέρας μας και ανανεώθηκε όταν εκδηθήκαμε τον παλαιό άνθρωπο κατά το βάπτισμά μας. Ο Κύριος συνεισέφερε τα περισσότερα και απλώς περιμένει την ανταπόκρισή μας. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στη σχέση αυτή, όπως και σε κάθε σχέση. Όταν μας έπλασε, μας έδωσε το δώρο της ελεύθερης βούλησης, το οποίο σημαίνει ότι η σχέση λειτουργεί επί ίσης όρης. Καμιά σοβαρή σχέση δεν συνάπτεται αν νιώθεις ότι πιέζεσαι ή αναγκάζεσαι. Η σχέση που μας προσφέρει ο Χριστός βασίζεται στην αγάπη. Εκείνος πρώτος μας αγάπησε και μας προσκάλεσε σε κοινωνία μαζί του με προοπτική αιωνιότητος. Η προσευχητική σου ζωή θα πρέπει να αντανακλά την προσωπική φύση αυτής της σχέσης. Αν προσεγγίζεις το Θεό σαν τα πρόσωπα που περιγράψαμε πιο πάνω, χωρίς να αφουγκράζεσαι τη φωνή Του, η σχέση θα είναι ρηχή. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες σου και δεν σου ζητά καθημερινή λίστα. Προσπάθησε να περνάς χρόνο σιωπηλής λατρείας ενώπιον του θρόνου Του και θα ανταμυφθείς με χαρά που ξεπερνά κάθε σου προσδοκία. Μας την υπόσχεται ο Θεός, αρκεί να μπορούμε να προσευχόμαστε, να είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την σχέση ελευθερίας και αγάπης που μας προτείνει και μας προσφέρει ο Χριστός. Όπως λέει εδώ ο γέροντας Τρίφωνας του Βάσων και συνεχίζει, ό,τι κερδίζετε γρήγορα, γρήγορα χάνετε. Εμείς οι Αμερικανοί δεν είμαστε γνωστοί για την υπομονή μας, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι η βιομηχανία των ταχυφαγίων ξεκίνησε εδώ. Οδηγούμε το αυτοκίνητό μας δίπλα σε ένα παράθυρο. Παραγγέλουμε το φαγητό μας και περιμένουμε να το παραλάβουμε έτοιμο από το διπλανό παράθυρο. Θέλουμε να τελειώσει η Θεία Λειτουργία σε μία ώρα ακριβώς. Οι κήποι μας είναι γεμάτοι φυτά που ανθίζουν από το πρώτο πότισμα. Κανενός είδους αναμονή για γονιμοποίηση των σπόρων δεν είναι ανεκτή. Επιθυμούμε τη στιγμιαία ομορφιά. Αν μια συσκευή χαλάσει, αγοράζουμε καινούρια. Ποιος περιμένει πια για επιδιόρθωση? Πέφτουμε με τα μούτρα στην τελευταία διαιτητική μόδα που υπόσχεται γρήγορη απώλεια βάρους, μόνο και μόνο για να ξαναπάρουμε τα κιλά με την πρώτη παρασπονδία. Δεν μαθητεύουμε προκειμένου να αρχίσουμε τη σταδιοδρομία μας, αλλά αποφυτούμε από το πανεπιστήμιο και προσδοκούμε να σταδιοδρομήσουμε από την πρώτη μέρα. Πολλοί από μας επιτρέπουμε στα παιδιά μας να ντύνονται όπως οι μεγάλοι και η πολύτιμη αθωότητα της παιδικής ηλικίας μετατρέπεται σε μια μίνι ενηλικίωση. Όπως λοιπόν έχουμε συνηθίσει να γίνονται όλα χωρίς καθυστέρηση, έτσι προσδοκούμε να εξελιχθεί και η πνευματική μας ζωή. Δεν έχουμε την υπομονή να επικοδομήσουμε πάνω στη γνώση των πατέρων μας, γι' αυτό και δεν τους μελετούμε αρκετά. Περιορίζουμε τον εκκλησιασμό μας μόνο στα βασικά της Κυριακής, αλλά ακόμη και τότε προσερχόμαστε αργά και φεύγουμε πριν ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία. Αν η νηστεία μας δυσκολεύει, δεν νηστεύουμε καθόλου. Αν μας κουράζει η προσευχή, την προσαρμόζουμε κατά βούληση. Αν ο νους μας είναι σκορπισμένος την ώρα της προσευχής, τον αφήνουμε έτσι. Δεν θέλουμε να καταβάλουμε ούτε την ελάχιστη προσπάθεια. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να προοδεύσουμε στην πνευματική ζωή, καλό είναι να θυμόμαστε τα λόγια αυτά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Κάθε τι που κερδίζεται εύκολα, εύκολα χάνεται.
ενώ κάθε τι που αποκτούμε με μόχθο το περιφρονούμε με πολλή προσοχή. Καλύτερος φίλος μας είναι ο εαυτός μας. Αν δεν έμαθες να αποδέχεσαι και να αγαπάς τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αγαπήσεις άλλον άνθρωπο. Αν δεν έμαθες να συγχωρείς τον εαυτό σου, δεν θα συγχωρήσεις ποτέ κανέναν. Πρέπει να μάθεις να είσαι ο καλύτερός σου φίλος. Αγαπώ τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι είμαι νάρκισσος. Ο ναρκισισμός είναι η υπερβολική επικέντρωση στα του εαυτού μας και αποτελεί σημείο σοβαρής ψυχικής νόσου. Η υγιής όμως αγάπη του εαυτού είναι αγάπη προς κάτι που δημιούργησε ο Θεός. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, ότι είμαστε άξιοι αγάπης επειδή είμαστε δημιουργήματα δικά Του. Όντας οι καλύτεροι φίλοι του εαυτού μας, αναγνωρίζουμε ότι αυτό που δημιούργησε ο Θεός είναι καλό και ότι η πρόσκλησή Του να μένουμε σε κοινωνία μαζί Του μας ξεχωρίζει από την υπόλοιπη δημιουργία. Είναι επίσης ένας τρόπος να ανάψουμε τον σπινθήρα της ευγνωμοσύνης μέσα στην καρδιά μας και να την ανοίξουμε στην αγάπη που μας προσφέρει ο Θεός. Από εδώ ξεκινά και η αγάπη προς Αυτόν και προς τους αδελφούς μας. Να μάθουμε λοιπόν να αγαπούμε τον εαυτό μας, φίλοι ακρότες, να τον φροντίζουμε και τότε θα του προσφέρουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο για την πνευματική μας κυρίως ανάπτυξη και πρόοδο, και με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε να αγαπάμε τότε και τους διπλανούς μας, μας λέει ο Γέροντας Τρίφωνας. Περιφρουρούμε τους λογισμούς μας. Οι λογισμοί μας έχουν πράγματι επίδραση στον κόσμο μας. Οι αρνητικές σκέψεις για μέλη της οικογένειας μας ή συναδέλφους αλλάζουν τις σχέσεις μας. Αν αντιπαθούμε κάποιον στη δουλειά και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάνει κακούς λογισμούς για λογαριασμό τους, πιθανόν και αυτοί να ανταποκριθούν στις χαμηλές προσδοκίες μας. Αν όμως προσευχόμαστε και ζητούμε από το Θεό να τους ευλογήσει και να ευλογήσει και τη σχέση μας μαζί τους, τότε αλλάζουμε προς το καλύτερο και εμείς και αυτοί. Όλοι έχουμε ακούσει για το μισοάδιο και μισογεμάτο ποτήρι. Ο πρώτος πιθανότατα θα διέλθει τη ζωή του με ανεκπλήρωτου στους στόχους του, ενώ ο δεύτερος θα δει τον κόσμο του να μετατρέπεται σε ωραίο ανθισμένο κήπο. Ακόμα και τα ζυζάνια σε έναν τέτοιο κήπο φαίνονται όμορφα, αν εμείς απομακρύνουμε τους αρνητικούς λογισμούς. Έχω συμβουλέψει κατά καιρούς άτομα με κατάθλιψη να κάνουν κάθε μέρα έναν σύντομο περίπατο, ενώ ταυτοχρόνως προσεύχονται με την ευχή του Ιησού. Η κατάθλιψή τους υποχωρεί μέσα σε λίγες μέρες, διότι η άσκηση μαζί με την προσευχή παραμερίζουν τους αρνητικούς λογισμούς και στέλνουν τη μελαγχολία στην άβυσσο από όπου προέρχεται. Οι αρνητικοί λογισμοί μας στερούν τη χαρά του Χριστού που μας ανήκει και την εμποδίζουν να ανεβάσει και τους άλλους. Αν πολεμούμε τους αρνητικούς λογισμούς, τότε επιτρέπουμε στο Χριστό να αλλάξει και εμάς και τους γύρω μας. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ότι αν εμείς αποκτήσουμε την εσωτερική ειρήνη, χιλιάδες γύρω μας θα σωθούν. Οι αρνητικές σκέψεις δεν προάγουν την ειρήνη. Ζωής.
Η ορθόδοξη χριστιανική ζωή μας δεν είναι κάτι που επινοούμε και αυτοσχεδιάζουμε στην πορεία. Έχουμε διδαχθεί να χρησιμοποιούμε ως πρότυπα τη ζωή των Αγίων, οι οποίοι προηγήθηκαν ημών. Ο βίος τους προβάλλεται ενώπιόν μας ως παράδειγμα αγιότητος. Η αγάπη τους πρέπει να γίνεται παράδειγμα αγάπης, η θυσία τους παράδειγμα θυσίας, η άσκησή τους παράδειγμα ασκήσεως. Το ταπεινό τους φρόνημα πρέπει να είναι οδηγός στη ζωή μας. Η αγάπη τους προς το Θεό και τον πλησίον και τους αδελφούς θα μας δείξει με άριστο τρόπο πώς θα αγωνιστούμε να αγαπήσουμε το Θεό υπεράνω όλων και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Η προθυμία τους να υποστούν διώξεις για χάρη του Χριστού πρέπει να είναι η πηξίδα μας. Να είμαστε κι εμείς πρόθυμοι να αντιμετωπίσουμε διωγμούς και κάθε κακοπάθεια για την πίστη μας. Η Αγία Συγκλητική, μητέρα της ερήμου κατά τον 4ο αιώνα, έλεγε «Μιμηθείτε τον τελώνη για να μην κατακριθείτε μαζί με τον Φαρισαίο. Προτιμήστε την πραότητα του Μωυσή και θα δείτε την καρδιά σας που είναι πέτρα να μετατρέπεται σε πηγή ύδατος». Ο Φαρισαίος στεκόταν ενώπιον του Θεού και του λαού μέσα στο ναό, υπερήφανος για τα επιτεύγματά του και με πολλή αλαζονία ευχαριστούσε το Θεό που δεν ήταν σαν τους άλλους. Αντίθετα, ο τελώνης στεκόταν παράμερα με χαμηλωμένο το κεφάλι, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο Κύριός μας είπε στους μαθητές του ότι ο τελώνης κατέβει δεδικαιωμένος. Πρέπει να προσέξουμε ποια θα θέσουμε ως πρότυπα ζωής. Να μην πάρουμε ως πρότυπά μας πρόσωπα που είναι κοσμικά, εγωκεντρικά, πλεονέκτες, χωρίς αγάπη και κενή πνευματικών ενδιαφερόντων. Αντίθετα, ας αναζητήσουμε παραδείγματα μεταξύ των Αγίων, για να δικαιωθούμε και εμείς, όπως ο τελώνης. Όλων μας. Όλοι έχουμε ζήσει στιγμές αμηχανίας όταν κάποιος δίπλα μας χάνει την ψυχραιμία του. Ο προϊστάμενος έρχεται στο γραφείο φορτωμένος με οικογενειακές κουτούρες και βάζει τις φωνές στη γραμματέα του για κάτι ασήμαντο. Μένουμε παγωμένοι στη θέση μας την ώρα που η οικοδέσποινα κάνει παρατήρηση στον άνδρα της μπροστά στους καλεσμένους. Άλλοτε με δυσφορία παρακολουθούμε γονείς να διορθώνουν τα παιδιά τους μπροστά στους μικρούς φίλους τους και με τη σειρά μας έχουμε κι εμείς φέρει σε δύσκολη θέση άλλους. Ίσως δικαιολογούμαστε ότι πρέπει να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους και τα παιδιά μας και οι γραμματέας. Αλλά πόσο πιο εύκολα θα περνούσε το μήνυμά μας αν το διατυπώναμε με ευγένεια και χωρίς θυμό. Η θυμωμένη φωνή αμέσως θέτει τον άλλον σε κατάσταση άμυνας. Άρα είναι σχεδόν αδύνατο να ακούσει κάτι που θα μπορούσε να είναι μια πολύτιμη διόρθωση. Ως ηγούμενος θα αποτύχω στα πατρικά μου καθήκοντα αν ποτέ δεν διορθώνω τη συμπεριφορά ή την οκνηρία ενός από τους μοναχούς της αδελφότητάς μας. Ωστόσο, ο ήπιος τόνος με τον οποίο θα μιλήσω εξασφαλίζει την αληθινή πρόοδο. Η αίσθηση δε του μοναχού ότι τον αγαπώ είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τα πράγματα. Αν διορθώσουμε τους ανθρώπους μας, τους υπαλλήλους ή τα παιδιά μας, με ήρεμο τρόπο και με σεβασμό, αποδεικνύουμε ότι τους αγαπούμε και τους σεβόμαστε. Και το γεγονός ότι προσδοκούμε το καλύτερο από αυτούς είναι ακριβώς δείγμα αυτού του σεβασμού. Ταυτόχρονα δίνουμε και το παράδειγμα της αριστείας, τηρώντας εμείς πρώτοι υψηλά επίπεδα απόδοσης. Και τότε θα εκπλαγούμε με την ανταπόκρισή τους και με τη σειρά μας θα μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας σε περίπτωση που θα μας απογοητεύσουν. Όλη αυτή η θαυμαστή αλλαγή αρχίζει με ένα απλό συγγνώμη από την πλευρά μας. Αν όντως επιθυμούμε οι άλλοι να κάνουν το καθήκον που τους αναλογεί στην οικογένεια ή στη δουλειά, αναγνωρίζουμε την απόλυτη ανάγκη να ταπεινωνόμαστε και να ζητούμε συγγνώμη όταν έχουμε μιλήσει απότομα, υπονομεύοντας τη διόρθωση στην οποία αποσκοπούσαμε και πληγώνοντας τους άλλους.
στάση μας προς τις εικόνες και τα ιερά αντικείμενα. Μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι η αγιότητα. Η αγιότητα το αντανακλάται στο λαό του και στα αντικείμενα που έχουν ευλογηθεί από την Εκκλησία για να χρησιμοποιούμε στην πορεία μας προς Αυτόν. Άρα ο σεβασμός προς τα ιερά αυτά αντικείμενα και τις εικόνες αποτελεί φανέρωση της σχέσης μας με το Θεό. «Και εσαι στέμι Άγιοι, ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών». Οι εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου, των Αγίων και των Χριστιανικών εορτών δεν είναι απλώς αντικείμενα τέχνης, αλλά οχήματα της χάριτός του, η οποία συγκρατεί τον κόσμο. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί θα πρέπει να το έχουμε ως κανόνα της ζωής μας, να μην μαλώνουμε ούτε να φερόμαστε άπρεπα μπροστά στις εικόνες των Αγίων και να μεταδώσουμε στα παιδιά μας από την πιο τρυφερή τους ηλικία τον σεβασμό προς τις Άγιες εικόνες. Δεν είναι μόνο ότι τους Αγίους τους επικαλούμαστε και ζητούμε την ουράνια μεσητεία τους, αλλά οι εικόνες τους λειτουργούν ως υπόμνηση ότι ο Χριστός μας έχει καλέσει σε μετάνοια και θέωση. Ένα ιερό αντικείμενο, ακόμη και αν έχει παλιώσει, πρέπει να το μεταχειριζόμαστε με σεβασμό. Σε καμία περίπτωση μια εικόνα δεν πετιέται. Θα πρέπει να μεταφερθεί στην Εκκλησία και να καεί στο χωνευτήριο όπου καταστρέφουν και άλλα αγιασμένα αντικείμενα. Το ίδιο ισχύει και για το αγιασμένο λάδι που φέρνουμε στο σπίτι, ποτέ δεν το πετάμε και το χρησιμοποιούμε με πολύ προσοχή. Περιβάλλουμε με τον πρέποντα σεβασμό την εικόνα του προστάτη μας Αγίου, καθώς μετά τη βάπτισή μας συνάπτουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Άγιο του οποίου πήραμε το όνομα. Οι γονείς μπορούν να καθιερώσουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να σταυρώνουν το παιδί με την εικόνα του Αγίου ή της Αγίας του. Παρομοίως και πριν από ένα ταξίδι ή την ημέρα του γάμου του. Τα μέλη της οικογένειας ας φροντίσουν να φέρουν μερικές τουλάχιστον εικόνες στο δωμάτιο νοσηλείας ή εκεί όπου γυροκομείται κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, έτσι ώστε η αναχώρηση από τη ζωή αυτή να γίνει ενώπιον των ιερών εικόνων που πάντοτε ευλαβεί το. Από την εποχή που λέγαμε «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει», έχουμε περάσει στην εποχή του «Άκουε Κύριε, ότι ο δούλος σου λαλεί». Η κουλτούρα μας έχει σαγηνευθεί. Αναλώνεται, θα λέγαμε, στη σπουδαιότητα του εαυτού, ώστε τα νέα μας είδωλα είναι το προσωπικό κέρδος και η αυτοπραγμάτωση. Κυνηγάμε τα πράγματα του κόσμου τούτου και έχουμε ξεχάσει ως πολιτισμός τις βασικές αλήθειες που οι πρόγονοί μας θεωρούσαν ως δεδομένες. Έχουμε λησμονήσει τη σημασία του αλτρουισμού, του να ζούμε για τους άλλους, μάλλον παρά να περιορίζουμε τους στόχους μας σε προσωπικά υλικά κέρδη. Έχουμε ξεχάσει πόσο σημαντικό είναι να προνοούμε για τις επόμενες γενναίες. Είτε αυτό αφορά τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, είτε τη μετάδοση αξιών και πεποιθήσεων που χαρακτηρίζουν μια πολιτισμένη κοινωνία. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται πια το σύστημα των αξιών που θεμελιώνεται στη χριστιανική έννοια ότι κάθε μία πράξη πρέπει να διέπεται από την αλήθεια. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει εγκαταλείψει τους νέους ανθρώπους σε έναν ηθικό σχετικισμό, αφήνοντάς τους χωρίς πηξίδα σε μια θάλασσα άπειρων επιλογών. Δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας τη σημασία της αλληλεγγύης, τη λογική ότι προηγείται το καλό των άλλων. Και με τον τρόπο αυτό αποτύχαμε να τους προσφέρουμε ως θεμέλιο ζωής το φως του Ευαγγελίου. Τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα βίαια βιντεοπαιχνίδια, η εύκολη πρόσβαση στη διαδικτυακή πορνογραφία και οι ταινίες γεμάτες σεξ και βία έχουν πλήξει το έθνος μας ως εχθρικό στρατός, ενώ εμείς παραμένουμε άπραγοι. Ως έθνος υφιστάμεθα πνευματική εισβολή και δεν το κατανοούμε. Τα πνευματικά μας όπλα περιμένουν σκονισμένα στη γωνία. Ελπίζουμε για το καλύτερο,
αλλά δεν προετοιμάζουμε τους νέους μας για την νίκη. Ο σχετικισμός ζει και βασιλεύει. Η αλήθεια έχει λησμονηθεί και η πατρίδα μας στέκεται στο χείλος του γκρεμού, αν ή μπορεί να αντιμετωπίσει μια πνευματική επίθεση την οποία δεν αντιλαμβάνεται. Για την Αμερική ο λόγος από τον γέροντα Τρίφωνα των Βάσων, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου διαφορετικά και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Να είσαι ο εαυτός σου. Όταν εισερχόμαστε στην Εκκλησία είμαστε τραυματισμένοι και απέχουμε πολύ από την εικόνα και ομοίωση του Θεού με την οποία δημιουργηθήκαμε. Κάθε ένας μας χρειάζεται πράγματι τη θεραπεία που χαρίζει η εν Χριστώ ζωή. Ωστόσο συχνά εμποδίζουμε τη θεραπεία επειδή φοβούμαστε αυτό που είμαστε. Ο φόβος ξεκινά από το τι θα σκεφτούν οι άλλοι και αν θα μας απορρίψουν επειδή είμαστε ο εαυτός μας. Ο Κύριος όμως μας καλεί να παραμερίσουμε τους φόβους μας επειδή Εκείνος μας αγαπά όπως είμαστε. Εν Χριστώ δεν υπάρχει φόβος, διότι ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη τέλεια και χωρίς προαπαιτούμενα. Στην πορεία μας προς Αυτόν θεραπευόμαστε, γινόμαστε ολόκληροι. Δεν χρειάζεται να κρύβουμε τον αληθινό εαυτό μας. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και δια της διδασκαλίας της, η μεταμορφωτική χάρη του Θεού μας αλλάζει. Δεν γινόμαστε το αντίγραφο κάποιου άλλου, αλλά το πρόσωπο που ο Θεός είχε στην πρόθεσή Του για μας. Γινόμαστε τέλειοι διατηρώντας την ιδιοπροσωπία μας. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα, που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας, προς Εφεσίους 2:10. Παρά την αδυναμία μας, φτάνουμε στην πληρότητα, αφού όπως είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο, σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου. Και συνεχίζει ο Απόστολος, με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν, θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό χαίρομαι για τα παθήματά μου, για τις βρισκές, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις πιέσεις που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Ο χριστιανός δεν έχει πρότυπό του άλλους ανθρώπους, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Δεν αποκρύπτω ποιος είμαι, αλλά φορώ τον Χριστό. Ο Μητροπολίτης του Σουρός Αντώνιος Μπλουμ προσευχόταν: «Βοήθησέ με, Θεέ μου, να αποβάλω κάθε προσποίηση και να βρω τον αληθινό μου εαυτό». Τους εχθρούς ημών. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να ευχηθούμε το κακό των εχθρών μας. Ο Κύριος μας διδάσκει να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να κάνουμε το αγαθό σε όσους μας μισούν και μας διώκουν. Αν ευχόμαστε να πάθουν κακό, τότε αγνοούμε την αγάπη που ο Θεός έδειξε σε μας, παρότι οι αμαρτίες μας είχαν καταστήσει εχθρούς Του. Η σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται εν κενό, διότι δωρεοδόχος της λυτρωτικής σταυρικής του θυσίας είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ο Χριστός πέθανε για όλους μας και συνεπώς η σωτηρία μας είναι αλληλένδετη με τη σωτηρία όλου του κόσμου. Με αυτή την έννοια πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τη σωτηρία των διπλανών μας όσο και για τη δική μας. Όταν βλέπουμε ανθρώπους γεμάτους μίσος και μακριά από το Θεό, θα πρέπει να λυπόμαστε και να προσευχόμαστε για αυτούς. Στη ζωή μας πρέπει να βασιλεύει η αγάπη και στην προσευχή μας κεντρική θέση πρέπει να έχει η σωτηρία των αδελφών μας.
στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε τις δοκιμασίες και τους αγώνες που όμως καλλιεργούν την ψυχή, στρεφόμαστε προς διασκεδάσεις και άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Ο αγώνας όμως είναι το στοιχείο εκείνο που κάνει τη ζωή ταξίδι προς τη σωτηρία και η υπομονή στις δυσκολίες που περιέχει μας ενώνουν με την αγάπη του Χριστού. Θα θυσιάσουμε τον Παράδεισο? Ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι κοντά του οι ψυχές μας θα βρουν ξεκούραση, γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό. Μας ανοίγει τη θύρα του Παραδείσου και γεμίζει τις καρδιές μας με τη θεϊκή του αγάπη και γινόμαστε καινή κτήση. Αν όμως δεν κατέχουμε το Χριστό, δεν κατέχουμε την αγάπη και κάθε υλικό μας κέρδος μας γεμίζει με πνευματικό κενό και με σκοτάδι. Αν δεν κατέχουμε το Χριστό, ακόμη και η νηστεία μας και η αρετή μας και η κόπη μας και η προσευχή μας θα είναι άσκοπα. Αν πάλι στραφούμε προς Αυτόν και Τον αφήσουμε να μας σηκώσει από τη στασιμότητα αυτού του κόσμου, τότε κερδίσαμε το παν. Έχει ετοιμάσει για μας την αιωνιότητα, εκεί που η ζωή θα είναι αγάπη και η αγάπη θα είναι ζωή. Η απόλυτη αλήθεια. Καθώς η κοινωνία μας έχει γίνει πιο πλουραλιστική, εύκολα μερικοί άνθρωποι κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, φτάνει να είσαι ειλικρινής. Και όπως γινόμαστε μάρτυρες της σταδιακής ηθικής χρεοκοπίας της κοινωνίας μας, έτσι πιστοποιούμε και την εκποίηση της παραδοσιακής χριστιανοσύνης από ένα μεγάλο μέρος της δυτικής θρησκευτικής κοινότητας. Η αφοσίωση πολλών από τις χριστιανικές ομολογίες στην πρόσκληση του Ευαγγελίου για εν Χριστώ μετάνοια, συγχώρηση και σωτηρία έχει δώσει τη θέση της σε ένα νέο είδος εντός εισαγωγικών σωτηρίας. Οι εκκλησίες αυτές τώρα ενδιαφέρονται περισσότερο για τον κοινωνικό ιδεαλισμό παρά για να δουν ψυχές να σώζονται δια της κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό. Αγνοούν τα λόγια του ιδίου. Η Βασιλεία η εμή ουκά στην εκ του κόσμου τούτου. Και απέδειξαν σε όλους ότι όταν χαθεί η πίστη στο Ευαγγέλιο της σωτηρίας, τη θέση της παίρνει η επιταγή οικοδόμησης μιας ουτοπικής κοινωνίας, όπου η κοινωνική δικαιοσύνη και η ειρήνη θα βασιλεύουν δια παντός. Έχουν λησμονήσει το λόγο του Χριστού ότι αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν εκτός της βασιλείας του, την οποία προσδοκούμε να έλθει. Τι κάνουμε εμείς οι χριστιανοί για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ύπουλη απώλεια του παραδοσιακού χριστιανισμού, ο οποίος δεν είναι εκ του κόσμου τούτου? Ασφαλώς η απάντηση δεν είναι λιγότερη νηστεία, λιγότερη προσευχή, λιγότερη μετάνοια. Πρέπει να αναζωπυρώσουμε τον ζήλο μας για τον Χριστό. Πρέπει να ξαναβρούμε τη χαρά της ζωής μαζί Του. Εν τέλει, δεν θα βρούμε στα πράγματα του κόσμου αυτού την ευτυχία, αλλά σε μια ζωή κοντά στον Χριστό. Μας έχει δοθεί ένα μεγάλο και ιερό δώρο. Κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία ψάλουμε. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαριμάς έσωσεν. Ας ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι θα ζούμε την Αγία Πίστη μας ως αληθινή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Έχουμε στην κατοχή μας ένα πολύτιμο μαργαριτάρι. Ας το πληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και ας το μοιραστούμε με τους αδελφούς μας. Η ηλικία.
σε δύο μείζωνα τμήματα του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής παρατηρείται, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών μεταξύ των νέων και μεταξύ των ηλικιωμένων. Μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων ζει χωρίς ελπίδα. Δεν προσδοκά να εκπληρώσει ποτέ τα όνειρά της. Εν τω μεταξύ, πολλοί από τους ηλικιωμένους μας νιώθουν ξοφλημένοι, ένα αόρατο κομμάτι της κοινωνίας μας που λες και δεν έχει τίποτα πια να προσφέρει. Και τα δύο αυτά υποσύνολα του πληθυσμού βιώνουν τη φτώχεια, περιθωριοποιημένη καθώς είναι και έξω από την αγορά εργασίας. Άρα όλο και πιο απαξιωμένοι. Όλοι αυτοί νιώθουν στερημένοι από δικαιώματα, χωρίς δυνατότητα προσφοράς και χωρίς μέλλον. Για να έρθουμε στη θέση τους και να απαλύνουμε τον πόνο των νέων και των ηλικιωμένων μας, είναι απαραίτητο να τους δώσουμε λίγη σημασία. Να τους συμπονέσουμε στην απόγνωσή τους και να βρούμε λύσεις που μας ενώνουν όλους. Λύσεις που ανάβουν και πάλι τον σπινθήρα της ελπίδας για ένα μέλλον που θα περιλαμβάνει όλους μας. Παλιότερα, τα δύο αυτά τμήματα της κοινωνίας ήταν ενταγμένα στην καθημερινή ζωή. Οι νέοι γεύονταν την αγάπη και τη στήριξη των πιο ηλικιωμένων πολιτών, που και αυτοί θεωρούνταν πολύτιμα μέλη των κοινοτήτων. Οι νέοι ήξεραν ότι είχαν το μέλλον μπροστά τους, επειδή η υπόλοιπη κοινωνία τους εκτιμούσε, τους αγαπούσε, τους σεβόταν και τους πρόσφερε ελπίδα για το μέλλον. Αυτή η κατάφαση στους νέους πρέπει να ξαναγίνει πραγματικότητα. Είναι εξαιρετικά αναγκαίο, στους δύσκολους καιρούς μας, να συντονιστούμε στις ανάγκες και στα συναισθήματα άλλων ηλικιακών ομάδων. Οι ηλικιωμένοι μας προσφέρουν τη σοφία που συνοδεύει την προχωρημένη ηλικία τους, ενώ οι νέοι χαρίζουν ελπίδα για ένα μέλλον που θα είναι καλύτερο για όλους μας. Αν απορρίψουμε τις δύο αυτές γενιές, επειδή μας ξεβολεύουν, χάνουμε το παρελθόν μας, θα στερηθούμε και το μέλλον μας. Αν κλείνουμε τα μάτια στις ομάδες αυτές των συνανθρώπων μας, σημαίνει ότι αγνοούμε ότι όλοι πλαστήκαμε κατά την εικόνα του Θεού. Είμαστε σαν μια οικογένεια, ακόμη και αν μας χωρίζουν θρησκευτικές ή κοινωνικές διαφορές. Και ένα μόνο μέλος αυτής της οικογένειας, αν νιώθει χωρίς αξία, τότε έχουμε αποτύχει στο καθήκον της αγάπης. Συχνά νιώθουμε απογοητευμένοι. Κάποιος μας πήρε τη θέση που τόσο επιθυμούσαμε. Συνάδελφος από το χώρο εργασίας δεν μας κάλεσε στο δείπνο που διοργάνωσε. Θα θέλαμε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο για φίλο μας, αλλά αδιαφόρησε και νιώθουμε την απόρριψη. Η προαγωγή και η αύξηση μισθού δόθηκε σε άτομο πολύ νεότερο από μας. Όλοι έχουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Αν στην καρδιά υπάρχει ειρήνη, όλες οι απογοητεύσεις αυτές είναι χωρίς νόημα. Αν στην καρδιά υπάρχει ειρήνη, ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Αγκαλιάζουμε και την αρρώστια και τη φτώχεια οσταλμένες από το Θεό, ο οποίος μας αγαπά και παραχωρεί αυτό που χρειαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όταν δεχόμαστε ό,τι προκύπτει στη ζωή μας με χαρούμενη καρδιά, κερδίζουμε το πολυτιμότερο αγαθό. Τίποτε δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τον θησαυρό μας, ούτε αυτός ο θάνατος. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένικεν. Οι αρχές και οι εξουσίες του σκότους. Πολλοί άνθρωποι είναι πεπισμένοι ότι ζούμε στους έσχατους καιρούς. Θεωρούν τις αλλαγές στο κλίμα της γης, τα πολύ πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, τις οικονομίες που καταραίουν και την πολιτική αναταραχή ως σημεία του τέλους. Αν αυτά συνδυαστούν και με την αύξηση της τρομοκρατίας διεθνώς και την άνοδο του ακραίου Ισλάμ, οι χριστιανοί φοβούνται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε πότε έρχεται το τέλος, καθώς ο Ιησούς μας λέει ότι μόνον ο Πατήρ γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η μάχη μας δεν είναι με επίγειους εχθρούς,
αλλά με τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους. Έχει σημασία να το θυμόμαστε, επειδή και τα όπλα με τα οποία θα πολεμήσουμε τον εχθρό δεν είναι τα πιστόλια, τα άρματα μάχης και οι πύραυλοι, αλλά η προσευχή. Ο αγώνας μας κατά του εχθρού πρέπει να επικεντρωθεί στην προσευχή, στην νηστεία, στην πνευματική ετοιμότητα, στη μετάνοια, στη ζωή της Εκκλησίας. Οι εχθροί μας είναι οι δαίμονες που θέλουν να χάσουμε το θάρρος μας και να γεμίσουμε φόβο. Εν Χριστώ Ιησού όμως έχουμε όλο το σθένος να νικήσουμε τις δυνάμεις του σκότους που στοχεύουν στην καταστροφή μας. Δεν υπάρχει λόγος πανικού αν έχουμε δίπλα μας τον Χριστό. Οι έσχατοι καιροί θα έλθουν όταν ο Θεός το αποφασίσει. Όσο για μας, εμείς θα πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για το τέλος, όπως ακριβώς και οι μαθητές. Τον φόβο τον προκαλεί ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος. Εν Χριστώ ο φόβος καταργείται. Ο φόβος καταργείται λοιπόν, φίλοι ακροατές, και μόνο μας όπλο, λέει ο γέροντας Τρίφωνας, ενώπιον του τέλους που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, θα είναι ούτως ή άλλως η προσευχή. Ο φόβος που μας κάνει να μαζεύουμε, παραδείγματος χάρη, μερική τρόφιμα στις αποθήκες μας για τις έσχατες ημέρες, είναι κακός σύμβουλος. Λες και θα γίνεται η καταστροφή του κόσμου γύρω-γύρω και εμείς ήσυχα θα πηγαίνουμε στην αποθήκη μας και θα απολαμβάνουμε τα φαγητά τα οποία έχουμε μαζέψει εκεί. Αυτά δεν γίνονται. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Γέροντας Τρίφωνας του Βάσων, μικρά εωθηνά, καθημερινά αναγνώσματα πνευματικής εγρήγορσης, για μια ακόμη φορά μας συντρόφευσε το βιβλίο αυτό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε εδώ στην Πυραγική Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και για τη συνέχεια. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.